Αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε σήμερα εδώ, ένα χρόνο μετά το περσινό συνέδριο της ΚΕΔΕ, στο οποίο περιγράψαμε με μελανά χρώματα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Δήμοι μας, αναλύσαμε σειρά αναγκαίων μέτρων που πρέπει να πάρθουν, ώστε να μπορούν οι Δήμοι μας να λειτουργήσουν και να λύσουν τις ανάγκες των δημοτών μας. Από πέρσι, τα πράγματα για τους συνδημότες μας είναι χειρότερα. Η ακρίβεια και οι φόροι τσακίζουν το λαό, ο πληθωρισμός βρίσκεται στα ύψη, οι τιμές στην ενέργεια έχουν εκτιναχθεί λόγω της λεγόμενης πράσινης μετάβασης των πανάκριβων ΑΠΕ, της απελευθέρωσης της ενέργειας, της επιπλέον αύξησης του ενεργειακού κόστους λόγω του κλιμακούμενου πολέμου ΗΠΑ-ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας. Σε αυτό το περιβάλλον, να πούμε ότι τα μονοπόλια, οι κάτοχοι του πλούτου, κάνουν πάρτι κερδών. Τα ζητήματα που αφορούν τους Δήμους μας επιδεινώθηκαν. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, τι διαφορετικό από πέρσι μπορούμε να πούμε? Το σίγουρο είναι ότι δεν άλλαξε τίποτα στην κυβερνητική πολιτική, στα εμπόδια που μας βάζει, βλέποντας το μεγάλο κάδρο και όχι αποσπασματικά μέτρα που παίρνονται από κάθε κυβέρνηση. Μπορούμε τουλάχιστον να πούμε ότι εμείς από την πλευρά μας, δηλαδή οι αντιπρόσωποι της ΚΕΔΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο που έρχεται καθημερινά σε επαφή με τα προβλήματα και τις ανάγκες των δημοτών μας, ότι σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Δυστυχώς, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ δεν μπορεί να το πει. Είναι πολύ καλή στην περιγραφή, αλλά μέχρι εκεί, συνειδητά, ενώ γνωρίζει την αιτία των προβλημάτων, από πού προέρχονται τα εμπόδια που συναντάμε, αρνείται να επέμβει και να αποκαλύψει την πολιτική της κυβέρνησης. Το ίδιο φυσικά γινόταν και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, δηλαδή στην αντίστοιχη περίπτωση με το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ πιο παλιότερα. Καλό είναι να αποκαλείσαι αυτοδιοικητικός, αλλά πρέπει και να το αποδεικνύεις. Πρέπει να διαλέξεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις, και η πλειοψηφία διαλέγει να είναι με την κυβερνητική πολιτική. Την πολιτική που κάνει τη ζωή του λαού δύσκολη, που βάζει εμπόδια στη λειτουργία των Δήμων μας. Υιοθετεί το ρόλο του αμορτεσέρ για να μην υποστεί τους κραδασμούς της λαϊκής δυσαρέσκειας η κεντρική διοίκηση, η κυβέρνηση, το σύστημα. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε ότι για να λειτουργήσουν οι Δήμοι μας χρειάζονται τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους και προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων. Εάν εφαρμοζόταν ο νόμος του Καλλικράτη για τα οικονομικά για το έτος 2023, οι Δήμοι θα έπρεπε να μοιραστούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τώρα δίνονται 1,7 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, λείπουν από τα ταμεία των Δήμων 4,3 δισεκατομμύρια χρήματα που θα βοηθούσαν να αλλάξουν οι Δήμοι μας. Τι ξεχνάμε και δεν αναφέρεται σήμερα στον συνέδριο και από τη διοίκηση της ΚΕΔΕ? Η κεντρική αυτοτελή σπόρη και ο νόμος που τους προσδιορίζει. Τον έχουμε αποφασίσει ότι δεν μας ενδιαφέρει. Έχουμε αποφασίσει ότι αυτό το παρατάμε και παίρνουμε χρήματα όσα θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση. Θα τα διεκδικήσουμε, ναι ή όχι? Λέει εκ μέρους της κυβέρνησης ο κύριος Πέτσας: «Μα τι λέτε, αφού σας δώσαμε χρήματα. Σας δώσαμε αυτή τη στιγμή 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ». Να πω στον κύριο Πέτσα, λοιπόν, ότι το 10% των χρημάτων που δόθηκαν για τους Δήμους όλης της χώρας, για όλη την Ελλάδα δηλαδή, τα πήρε μόνο ένας επιχειρηματικός όμιλος. Δηλαδή τα χρήματα που και τα πήρε για τον COVID. Έτσι είναι αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Όταν κερδίζουν τα δικά τους δικά τους, όταν δεν κερδίζουν, έρχονται στο κράτος και λένε: «Δώσε μου τώρα που χάνω». Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι, αλλά μόνο που αυτά τα χρήματα που πήραν οι επιχειρηματικοί όμιλοι ήταν τα δικά μας χρήματα. Ήταν τα χρήματα του λαού μας. Εκτός αν κάνουμε λάθος. Γιατί τα πήραν αυτοί? Κύριε Βορύδη, μιλάτε πολλές φορές για το ρίσκο των επιχειρηματιών. Ναι, πάρουν το ρίσκο. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις μόνο κερδοφορία και στη ζημιά να άρχισε να παίρνεις τα χρήματα του λαού. Γιατί όμως υποχρηματοδοτούμαστε? Πού πηγαίνουν αυτοί οι οικονομικοί πόροι? Είπαμε προηγουμένως ότι μας λείπουν 4,3 δισεκατομμύρια. Για ποιο λόγο μας λείπουνε? Τι γίνεται, δεν προσδιορίζονται θεσμικά αυτά τα χρήματα?
Αν ήταν και λέγαμε ότι δεν υπάρχουν και ήμασταν φτωχοί, θα λέγαμε ότι είμαστε φτωχοί. Πλην όμως τα 4,3 δισεκατομμύρια που δεν παίρνουν οι Δήμοι, τα παίρνουν κάποιοι για να κάνουν δίθεν επενδύσεις, για να φέρουν την ανάπτυξη, όχι βέβαια με τα δικά τους χρήματα, αλλά με τα χρήματα του λαού μας. Γιατί να γίνει αυτό αποδεκτό σήμερα από το συνέδριό μας? Γιατί δεν συζητάμε για τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους? Ποιος ο λόγος? Τη στιγμή που το συνέδριό μας θα μπορούσε να βάλει τη σφραγίδα του, να πει ως εδώ και μη παρέκει. Δεν θα θυσιάσουμε τη ζωή των συμπολιτών μας για τα κέρδη των λίγων. Πρέπει να βάλουμε τέλος στην πολιτική που θέλει να στηρίζονται οι προϋπολογισμοί των Δήμων στα ίδια έσοδα, που στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο από μία δεύτερη φορολόγηση των δημοτών μας. Αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα που θα το στήριζαν όλοι οι συμπολίτες μας και θα βρεθούν στο πλάι μας. Γιατί το αποφεύγουμε? Δεν είναι άλλος λόγος παρά πολιτικός. Γιατί θα πρέπει να παρακαλούμε για προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων για να καταφέρουμε να οργανώσουμε τις υπηρεσίες μας? Δεν είναι αυτονόητο ότι μόνο έτσι μπορούμε να στηρίξουμε τις πόλεις και τα χωριά μας? Και αν ναι, γιατί δεν γίνεται αποδεκτό? Όλες οι κυβερνήσεις θέλουν οι Δήμοι να γίνουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και τις ανάγκες των πόλεων μας να τις λιμένονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι, να διαχειρίζονται τις βασικές ανάγκες των κατοίκων μας και να χρυσοπληρώνονται. Ο κύριος Βορύδης ήταν αποκαλυπτικός όταν είπε ότι θέλουμε μηχανικούς. Και είναι σωστός. Τι να τον κάνουμε τον ΥΕ? Τη δουλειά που θα κάνει ο ΥΕ, ο εργάτης δηλαδή, μπορεί να το κάνει και ένας επιχειρηματικός όμιλος. Εμείς τι χρειαζόμαστε? Μηχανικούς. Οι μηχανικοί τι θα κάνουν? Αυτοί μπορούν να είναι ελεγκτικός μηχανισμός. Αυτό όμως είναι αντίληψη. Είναι αντίληψη πολιτική, η οποία λέει συμφωνούμε, έτσι είναι και καθαρά παίρνουμε θέση αν θέλουμε το ένα ή το άλλο. Αν θέλεις για παράδειγμα να πας στο σχολείο σου σήμερα που έβρεξε και έγινε χαλασμός κυρίου στην Πάτρα, εμείς θα ψάχναμε να βρούμε τον επιχειρηματικό όμιλο, τον εργολάβο, για να πάει στα σχολεία να δει γιατί τρέχουν τα λούκια. Δεν θα έχουμε εμείς εργαζόμενους και εκείνος θα ερχόταν τρέχοντας. Γιατί και θα έλεγε, ας πούμε, ότι με συγχωρείτε, αλλά δεν έχουμε σύμβαση. Πώς θα πληρωθώ? Και εμείς πώς θα λύναμε τα προβλήματα? Που γίνεται ο χαμός όταν θα έχουμε καταστροφές, που σήμερα για παράδειγμα στην πόλη μου είχαμε καταστροφές, ποιος θα πήγαινε? Ο εργολάβος. Αν δεν έχεις εργαζόμενους, λύνουμε τα ζητήματα γιατί έχουμε εργάτες ύψιλον έψιλον. Άρα τους θέλουμε όλους. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε δημοτική αστυνομία. Καλή είναι η δημοτική αστυνομία για αυτούς που έχουν την αντίληψη ότι χρειαζόμαστε έναν επιπλέον κατασταλτικό μηχανισμό, ο οποίος να εισπράττει από ποιους? Από το λαό? Όχι. Θα εισπράττουμε από αυτούς που παίρνουν τον πλούτο του λαού μας. Αυτοί που παίρνουν τον πλούτο του λαού μας είναι αυτοί οι λίγοι που λένε ότι έχουν, σημειώνουν αυτή την περίοδο τα περισσότερα κέρδη της τελευταίας 70ετίας, την περίοδο που οι άλλοι λιώνουν. Και λέμε εδώ πάλι, για να λύσουμε το θέμα, για να μην περιγράφουμε, γιατί εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι θα περιγράφουμε τα ζητήματα. Εμείς λέμε μια άλλη πολιτική πρόταση, αντίθετη. Για να λυθούν τα προβλήματά μας, πρέπει, λέμε, να διαλέξουμε άλλο δρόμο ανάπτυξης, άλλο δρόμο εξουσίας. Κάποιος θα πει, γιατί το λέτε αυτό? Για να δούμε εκ του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα είμαστε σε θέση όλοι εδώ πέρα με τον κοινό νου να τον κρίνουμε. Βλέπουμε ότι αυτό που εφαρμόζεται δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του λαού, των Δήμων μας. Ποιος από εσάς δεν κουράστηκε όλα αυτά τα χρόνια να απαριθμεί τα ίδια ανεπίλητα προβλήματα της υλοποίησης των σχεδίων της πόλης μας, της ανυπαρξίας σύγχρονων υποδομών, της κατασκευής σχολείων, νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών, αθλητικών εγκαταστάσεων, της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων, των αδέσποτων ζώων, της ναυαγοσωστικής κάλυψης, της στήριξης της κοινωνικής πολιτιστικής δραστηριότητας των ανώτομων με αναπηρία, των παιδιών που βρίσκονται σε εξάρτηση. Ήρθε η ώρα να μπούμε μπροστά, να οργανώσουμε τις πόλεις μας μέσα από τα δημοτικά συμβούλια, να συμπορευτούμε και να εξασφαλίσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να έχουμε αυτά που πρέπει να έχουμε. Εμείς λοιπόν σε αυτή την πορεία λέμε ότι θα πρέπει να ενωθούμε όλοι, να όσοι καταλαβαίνουμε και διαλέξαμε μετερίζει, αν συμφωνούμε με την υπάρχουσα πολιτική του στο κεντρικό της κάδρο, σαφέστατα όλα τα άλλα είναι μικροπράγματα τα οποία
δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα. Δεν πρέπει εμείς, λέμε, ένα ακόμα συνέδριο της ΣΚΕΔΕ να καταλήξει σε περιγραφή και ευχές για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων του Δήμου μας. Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, των προσδοκιών που έχουν από εμάς οι δημότες μας και η λαϊκή συσπήρωση σας καλεί να συμπορευτείτε μαζί μας, να παλέψουμε από κοινού για άμεση και επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων, να δοθούν εδώ και τώρα όλα τα παρακρατηθέντα από την κυβέρνηση και το κράτος με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του λαού και των εργαζομένων των Δήμων, την κατάργηση των ανταποδοτικών τελών, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών μας, των σχολείων μας, των κοινωνικών δομών, των χώρων αθλητισμού και πολιτισμού, την κατάργηση του νόμου που θεσπίστηκε και διατηρήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις που απαγορεύει τις προσλήψεις στο δημόσιο, άμεση έναρξη διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ για πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στους Δήμους και της ΔΕΙΑ, να καταργηθούν εδώ και τώρα τα προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας, να καταργηθεί το τέλος ταφής απορριμμάτων, να παρθούν άμεσα μέτρα αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης, να σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος στα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά. Άμεση επανασύνδεση όλων των κομμένων ρευμάτων, χωρούς όρους και προϋποθέσεις. Καμία σκέψη για διακοπές ρεύματος στα σχολεία μας, στον οδοφωτισμό και αλλού. Κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στην ενέργεια και τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ειδικού φόρου στα καύσιμα που έχουν γονατίσει το λαϊκό εισόδημα. Στήριξη των Δήμων ώστε να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια και να μην κόβονται έργα και υπηρεσίες. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να παλέψουμε. Συνεχώς ακούμε ότι η Δήμη είναι η βαθμίδα του κράτους που βρίσκεται πιο κοντά στο λαό και ακούει τα προβλήματά του. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να τον εγκαταλείψουμε, αλλά να είμαστε ένα μαζί του, να αγωνιστούμε μαζί του για άμεσα μέτρα βελτίωσης της ζωής του.